Παρά την καλή διαγωγή που επέδειξε, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Παναγιώτη Καυκαρή για εξέταση του αιτήματος αποφυλάκησής του από το Συμβούλιο των Φυλακών. Ο Καυκαρής, ο οποίος εκτεί ποινή φυλάκισης εδώ και 28 χρόνια, υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση αποφυλάκηση επαδεία στις 9 Αυγούστου 2012, η οποία απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Αποφυλάκησης. Στη συνέχεια, προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο στις 25 Φεβρουαρίου 2015 ακύρωσε την απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκησης λόγω παράληψης δέωσας έρευνας και αιτιολογίας. Ακολούθησε επανεξέταση από το Συμβούλιο και νέα απορριπτική απόφαση. Ο μακροβιότερος κράδικος των φυλακών βρέθηκε ένοχος, εκτείοντας ποινή ισόβιας φυλάκισης για το φόνο εκπρομελέτης στις 10 Μαρτίου 1989 του επιχειρηματία Πανίκου Μιχαήλ και των παιδιών του Χριστάκη και Μιχαλάκη 13 και 11 ετών με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κάτω από το αυτοκίνητο του θύματος.